Κάπου κάποτε τυχαία σε βλέπα. Τρελά θα χτυπάει η καρδιά μου και θα έτρεμα. Το ρεπορτάζ της εκπομπής μας επιβεβαιώθηκε. Ο Κώστας Μαρτάκης πάει Eurovision. Ακούστηκε το όνομά μου. Η αλήθεια είναι ότι έχω συζητήσει κάποια πράγματα. Όχι επίσημα ακριβώς. Αλλά αυτό που έχει προτεραιότητα για μένα είναι να βρω το τραγούδι. Αν δεν βρω το κατάλληλο τραγούδι που πιστεύω ότι με κάνει να αισθάνομαι καλά και περήφανος και να θέλω να πάρω μέρος σε όλο αυτό, δεν θα το κάνω. Ένα τραγούδι που να με κάνει να αισθάνομαι πραγματικά άνετα και ωραία μέσα από το τραγούδι. Στο μυαλό σου αν θα είναι κάτι pop, αν θα είναι κάτι πιο παραδοσιακό. Έχω ακούσει και pop και πιο παραδοσιακά και πιο... Έχω ακούσει πολλά πράγματα, δεν έχω καταλήξει ακόμα. Και ίσως δεν έχω ακούσει αυτό που θα με βαρέσει που λένε σαν τον έρωτα λίγο το παρομοιάζω τώρα, την κεραμίδα. Ακόμα δεν το έχω ακούσει αυτό. I walked alone and I lived simply my own life. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κώστας Μαρτάκης θα τραγουδήσει στον ελληνικό τελικό. Το 2008 ο τραγουδιστής είχε πάρει μέρος, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και μας εκπροσώπησε η Καλομήρα. Κώστας Μαρτάκης, ίσιορας! Κώστας Μαρτάκης! From souvenirs to more souvenirs I live. Ωστόσο, ένα χρόνο πριν, το 2007, ο τραγουδιστής ταξίδεψε στη Λετωνία προκειμένου να λάβει μέρος στο Eurosong New Wave Festival που θεωρείται Eurovision της Ανατολικής Ευρώπης. Ανάμεσα σε 18 υποψηφίους κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο televoting, την πέμπτη θέση στην Επιτροπή και παρέλαβε το ειδικό βραβείο των δημοσιογράφων. Κάθε προσπάθεια του Κώστα Μαρτάκη επιβραβεύεται. Τώρα περιμένει να βρει το τραγούδι που θα τον κάνει να καρδιοχτυπήσει. Αρκεί ο στίχος να είναι ελληνικός. Δεν ξέρεις πότε θα γίνει επίσημη πρόταση. Όχι. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο ακόμα. Και αυτό που σου είπα πριν, αν δεν βρω το κατάλληλο τραγούδι που να αισθάνομαι καλά, δεν θα πάρω μέρος. Ο τραγουδιστής μας μίλησε και για το νέο σοου του Antenna, The Voice. Το θεωρώ πολύ έξυπνο όλο το project, αυτό το ότι δεν βλέπεις, ακούς μόνο και γυρνάς. Το θεωρώ πολύ έξυπνο και εύχομαι καλή επιτυχία. Πολύ, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πώς είδες τους coaches, τους τραγουδιστές? Τώρα τι να πω για τους coaches, είναι όλοι καταξιωμένοι, ο καθένας στο είδος του. Τους ξέρω όλους, είμαστε φίλοι με όλους. Συγχαρητήρια έχω να τους πω μόνο. Είναι ένα παιχνίδι που αν ξεκίναγες τώρα θα πήγαινες, θα το ζήλευες και θα ήθελες να πας? Δεν ξέρω, το έχω πάρει ήδη μία φορά. Αν ξεκίναγες τώρα. Ναι. Δεν έχω τέτοια προβλήματα και το έχω αποδείξει αυτό. Αν κάπου κάποτε με δεις.